Τούμε έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά δυσυπόστατος είναι και δήμαρχος του Αμαρουσίου, είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και σήμερα θα μιλήσουμε και για τα δημαρχιακά τα καινούργια που προκύψανε, αλλά φυσικά θα ξεκινήσουμε από την υγεία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους μας. Γεια σας κύριε Πατούλη και σας ευχαριστούμε γιατί που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για μια ακόμη φορά. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε κύριε Πατούλη? Μας ακούτε? Κυρία Θεοφάνου, κυρία Καρέ. Μας ακούτε, εντάξει. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παντούλη, αναβρασμός συνεχίζεται στο θέμα της υγείας. Σήμερα είχατε μία σύσκεψη πριν από 2 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, με τον Υπουργό. Θέλετε να μας πείτε τελικά τι βγήκε από όλη αυτή την ιστορία? Βγήκε κάτι θετικό για τους εργαζόμενους τουλάχιστον? Ναι, καταρχήν, κοιτάξτε, θεωρούμε ότι πρέπει ορισμένα πράγματα να διορθωθούν. Σίγουρα αυτή η προσπάθεια του να έχουμε την καλύτερη ποιότητα με το χαμηλότερο κόστος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σημαίνει απολύσεις, γιατί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις ούτως ή αλλιώς στο υγειονομικό σύστημα. Άρα λοιπόν στη συνάντηση που είχε το Προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, έθεσε ως κόκκινη γραμμή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών την απόλυση των γιατρών που απασχολούνται στον ΕΟΔΗ, στο νεοσύστατο πλέον, θα λέγε κανείς, οργανισμό φορέα, και βεβαίως και η διατήρηση του να μην υπάρξει η διατήρηση του νόμου Λοβέρδου, όπου ο νόμος αυτός ουσιαστικά μεταβίβαζε την θεραπεία που όλος ο κόσμος την έχει στον γιατρό, στο φαρμακοποιό. Είναι ο νόμος που έλεγε ο γιατρός να συνταγογραφεί τη δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός να δίνει το φθηνότερο γενώσιμο. Αυτά τα δύο ουσιαστικά ήταν τα ζητήματα που και στη σημερινή σύσκεψη και συνάντηση κυριάρχησαν, όπου πιστεύω ότι οπλίσαμε τον Υπουργό μέσα από αυτή τη συζήτηση και τη συνάντηση με επιχειρήματα απέναντι στους συνομιλητές του αύριο, που θα είναι συνομιλητές για την υγεία από την Ευρώπη και από την Τρόικα, ώστε να αντιληφθούν ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί η οικονομική κρίση να φέρει και ανθρωποκτονική κρίση, και πιστεύω ότι ευδίκω αόρτα βρήκαν αυτό. Ο Υπουργός δηλαδή το κατάλαβε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι θα πρέπει όντως να το ζητήσει από τους Τροϊκανούς, που σε λίγο θα έρθει σε σύσκεψη, ναι, μαζί του. Νομίζω ότι καταρχήν το ότι και έχει γίνει πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό, δεν μπορεί πλέον να ισχύει κάτι στη χώρα μας που δεν ισχύει σε καμία χώρα της Ευρώπης. Οπότε δεν τι θα ισχύσει, δηλαδή, κύριε Πατούλη, για να γίνουμε πιο σαφείς? Ναι. Καταρχήν, για να γίνουμε πιο πρακτικοί, εμείς η απέτησή μας είναι να κατηργηθεί ο νόμος Λοβέρδου που είχε ψηφιστεί, εάν θυμόσαστε, προ-1,5 έτους περίπου, και ο οποίος, όπως έλεγε, έφερνε όχι το γενώσιμο, έφερνε το φθηνότερο γενώσιμο, θα έλεγε κανείς το ανεξέλεκτο, και γι' αυτό και εμείς λέμε το ανασφαλές πολλές φορές. Έχετε ακούσει ότι έχουμε πει ότι ο ΕΟΦ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρός όσον αφορά τους ελέγχους του, διότι με αυτό τον νόμο θα είχαμε προβλήματα στην ανεξέλεκτη προσφορά διαφόρων φαρμάκων. Με τον νόμο όμως και την κατάργησή του, εάν πιστούν τελικά, που ο εθνικός στόχος είναι το 60% να κυκλοφορούν σε γενώσιμα. Αλλά ποια γενώσιμα? Τα ασφαλή γενώσιμα, τα ελεγμένα γενώσιμα, τα ελληνικά γενώσιμα, και τα οποία θα έχουν, αν θέλετε, και την υπογραφή του θεράποντα γιατρού. Ποιος θα έχει την ευθύνη όμως αυτή, το ότι θα είναι όντως το καλό γενώσιμο, σήμερα, κύριε Πρόεδρε? Σήμερα κανείς δεν έχει την ευθύνη, και εκεί ακριβώς είναι το επιχείρημα το οποίο δεν μπορούν να απαντήσουν ούτε οι Ευρωπαίοι συνομιλητές, οι οποίοι ουσιαστικά μας επιβάλλουν μερικά πράγματα. Δηλαδή, σήμερα, όταν γράφει ο γιατρός στην δραστική ουσία και ο φαρμακοποιός για το φθηνότερο γενώσιμο και υπάρξει οποιαδήποτε επιπλοκή στον ασθενή, κανείς δεν μπορεί να πει ποιος θα φέρει την ευθύνη. Ο γιατρός που έδωσε τη δραστική ουσία ή ο φαρμακοποιός που έδωσε το φθηνότερο γενώσιμο? Οπότε η πρότασή σας είναι, κύριε Πατούλη, κύριε Πρόεδρε, είναι να καταργηθεί ο νόμος Λοβέρδου και να γυρίσουμε στο παλαιό καθεστώς, που πια δεν θα συναγωγραφείται δραστική ουσία αλλά το ίδιο το φάρμακο? Και θα υποχρεούστε μέσα από μια λίστα γενοσίμων, ας πούμε, κατά 60%, αν καταλαβαίνω καλά? Νομίζω ότι το λέτε καλά. Θα σας πω επακριβώς ότι αυτό που λέμε είναι ο γιατρός να μην χάσει τη θεραπευτική του δυνατότητα, που σε όλο τον κόσμο ισχύει εξάλλου. Αυτό μπορεί να συμβεί
μόνο με γράφοντας την δραστική ουσία και δίπλα ακριβώς γράφοντας την εμπορική ονομασία, και αν ο εθνικός μας στόχος είναι το 60% να είναι φάρμακα απογενώσιμα, αυτό να έχει οπωσδήποτε την ευθύνη και την πιστοποίηση του θεράποντα γιατρού, άρα και τον έλεγχο. Που και την ευθύνη θα έχει όμως, αν ο ασθενής πάθει κάτι. Βεβαίως και την ευθύνη. Ναι. Γιατί δεν θα βάζει το φτηνό γενώσιμο ή αν θέλετε το ανέλεκτο γενώσιμο ή το γενώσιμο που διαπίστωσε ότι δημιουργεί επιπλοκές στους ασθενείς του. Θα βάζει το γενώσιμο εκείνο το οποίο διά αυτή περιπτώσει διαπιστώνει την ποιότητα μέσα από την πράξη και την πρακτική. Και υπό αυτή την έννοια εμείς σε αυτό βάλαμε κόκκινη γραμμή. Ελπίζουμε αύριο ο Υπουργός να καταφέρει αυτό που επέβαλαν ουσιαστικά με νομοθέτημα Λοβέρδου να ισχύσει στην Ελλάδα και το οποίο μας φέρνει σε μεγάλη οπισθοδρόμηση στη φαρμακευτική αγωγή και στη θεραπεία στη χώρα μας. Κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε τουλάχιστον να το ξεπεράσουμε μέσα από την κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου. Εσείς τώρα που βγήκατε από αυτή τη σύσκεψη, πώς βγήκατε, με θετικά μηνύματα, με έτσι και έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το παλέψουμε. Ακούστε. Ποια είναι αυτά τα μηνύματα. Ακούστε, είναι σαφές, κυρία Τεοφάνη, κυρία Καρέα, ότι εδώ θα πρέπει να τρέξουμε γρήγορα για να κερδίσουμε δρόμο. Και στεναχωριόμαστε ιδιαίτερα όταν συνεχώς απασχολούμαστε για τα αυτονόητα πράγματα που έχουν ληφθεί σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να ισχύσει τίποτα λιγότερο αλλά και τίποτα περισσότερο από ό,τι ισχύει τα διάφορα μοντέλα του υγειονομικού συστήματος της Ευρώπης. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός και εξυγείας στο σύστημα υγείας. Και γι' αυτό είμαστε οι μοναδικοί γιατροί σε όλη την Ευρώπη που σε 2 χρόνια δεχτήκαμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση όταν κάνα 3 δεκαετίες στη Γερμανία να εγκαθιδρυθεί. Άρα λοιπόν ο ιατρικός κόσμος συμφωνεί να εξορθολογιστούν τα πράγματα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι οικονομικάροι θα πρέπει να κάνουν τέτοιες αλλαγές οι οποίες θα δημιουργήσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι όταν κατεβήκαμε από τη σύσκεψη ήταν τα αισθήματα ότι βρίσκουμε έναν άνθρωπο που θέλει να τον παλέψει, όμως σαφέστατα γιατί βρεθήκαμε σε αυτή τη φάση του να παλέψουμε το αυτονόητο. Σε κάθε περίπτωση... Και χάνεται και χρόνος έτσι νομίζω από το να κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Ακριβώς. Όταν παλεύεις το αυτονόητο, για το μη αυτονόητο δηλαδή πόσο να παλέψεις για να το επιβάλλεις. Όταν λέμε ότι η υγεία θα πρέπει να ξεκινάει από την πρόληψη, από ένα καλό πρωτοβάθμιο σύστημα, από το νοσοκομείο και μέσα σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε για τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα και όλα αυτά τα οποία ζούμε, αντί να δούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διαδικασία αυτή, να ασχολιόμαστε ακόμα με τη θεραπεία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ποιος έχει την ευθύνη και ποιος δεν έχει, πράγματα που έχουν λυθεί χρόνια τώρα και δεκαετίες σε όλο τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή ο επιστημονικός χώρος πικραίνεται και πολύ περισσότερο θα έλεγα επειδή η ιατρική επιστήμη είναι πολύ εξαγώγημο είδος και συγγνώμη για την έκφραση που αναφέρομαι έτσι, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι ζητούν Έλληνες γιατρούς στα συστήματα υγείας και το ξέρουμε εμείς και σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αμερική, ακόμα και οι χώρες του Ντουμπάι και από τη Σαουδική Αραβία ζητούν Έλληνες γιατρούς. Όταν λοιπόν οι πάντες ζητούν Έλληνες γιατρούς να τους ενσωματώσουν στο εθνικό του σύστημα υγείας, πώς παιδεύουμε εδώ οι ίδιοι και αυτοπυροβολούμε τα πόδια μας τους Έλληνες γιατρούς και μάλιστα διαπομπεύοντάς τους, θα θυμόσαστε την προηγούμενη εβδομάδα με τα ζητήματα της συνταγογράφησης και της συνταγογράφησης και αυτά, κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι ήταν μια πολιτική πυρουέτα όλη η ιστορία, δηλαδή δεν είχε να κάνει με την ουσία ποιος κάνει κακό στη συνταγογράφηση, αλλά έπρεπε να βάλουμε και να αντιθασέψουμε ένα σύστημα που δεν ελέγχεται ακόμα από το κράτος όσον αφορά την ηλεκτρονική του συνταγογράφηση, μέσα ότι θα πιάσουμε κάποιους επιοδούς. Ήταν κουβέντα επικοινωνιακή, δηλαδή εντυπωσιασμού ότι στοχοποιούμε τους 50 γιατρούς που έκαναν την περισσότερη, ήταν υπερσυνταγογραφούσαν, τους 50 πρώτους. Είναι σαφές αυτό, κυρία Καρέλη, είναι σαφές αυτό. Διότι θα σας πω ότι όταν λέμε ότι στείλαμε τους από πιο πάνω όρο του μέσου όρου συνταγογράφησης, μα για να βγει ο μέσος όρος μιας συνταγογράφησης υπάρχει το 50% αυτού που συνταγογραφούν λιγότερο από τον μέσο όρο,
και ένα 50% πάντα αυτό που συνταγογραφούν πάνω από το μέσον όρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάποιος που υπερσυντογραφεί, το ζήτημα είναι ποιος είναι πάνω ή ποιος συνταγογράφησε περισσότερο από ό,τι θα όφιλε για τη συγκεκριμένη ασθένεια να συνταγογραφήσει. Mm-hmm. Αυτό για να το βρει θα έπρεπε να έχει πρωτόκολλα ασθενειών όπως στην Ευρώπη, κάτι το οποίο πιστεύω ότι τώρα θα το προωθήσουν, αλλά που αυτό όμως σήμερα δεν χρειάζεται να το βγάζουμε ως πυροτέχνημα, το οποίο είναι άσκοπο, άτοπο. Βέβαια, και δεν μπορείς να ονοματολογείς χωρίς να έχεις 100% τις αποδείξεις αυτές. Κουβέντα μου, αυτό ήθελα να αποσπάσω από τον Πρόεδρο. Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός τα πήρε λίγο πίσω, έτσι τα ζάλισε λίγο για να τα πάρει πίσω. Και είπε ότι εντάξει και αυτό, ναι, τα έδωσα αυτό στο ΣΔΟΕ και το ΣΔΟΕ τώρα θα αποφασίσει ποιοι και πώς και πού. Αν ένα υγειονομικό σύστημα που η προϊστάμενη αρχή λέγεται Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να ελέγξει και να αντιθασεύσει με ηλεκτρικούς μηχανισμούς το ίδιο το σύστημά του, το ΣΔΟΕ τι να κάνει, να κλείσει τα καταστήματα του καλοκαιριού? Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο, βέβαια. Ή τους γιατρούς, τώρα μην τρελαθούμε. Σωστά. Ή να δει τη λίστα Λαγκάρα. Σωστά. Αχ, τι είπατε, αυτή άραγε τι να κάνει η λίστα. Σκεπάσαμε, έτσι. Τι να κάνει άραγε. Θα έκανε διακοπές κι αυτή. Θα πήγε για διακοπές κι αυτή. Ναι, θα πήγε για διακοπές, κύριε Πατούλη. Λοιπόν, να αφήσουμε τους γιατρούς τώρα και τα προβλήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν για λίγο καιρό. Γιατί και με τις απολύσεις, βέβαια, είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν θα απολυθεί κανένας. Αλλά διαμαρτύρονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές ότι θα απολυθούν. Εκεί υπάρχει τώρα μια διχογνωμία. Εσείς ποια είναι η άποψή σας, πάνε για απόλυση ή πάνε για μετακίνηση? Εγώ πιστεύω στα λεγόμενα του Υπουργού, διότι θα σας πω ότι εάν ένας Υπουργός βγαίνει ότι θα παραιτηθώ σε 15 μέρες ουσιαστικά που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ναι. Εάν απολυθεί έστω και ένας, κοντός ψαλμός αλληλούια. Ή εκείνο σπίτι του ή άλλη σπίτια τους. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Θα σας πω λοιπόν ότι η άποψή μου είναι ότι επειδή ακριβώς θα βγει που θα ζητάει περισσότερες οργανικές θέσεις από ό,τι σήμερα μιλούμε για τη μετακίνηση και κοινικότητα των 1.600, κάπου 1.850 θέσεις οργανικές, 1.700 συγγνώμη, θα δημιουργηθούν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα καταληφθούν οι 1.600 σίγουρα από τους ήδη σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Πιστεύω ότι κανείς δεν θα απολυθεί, εκτός αν αποδειχτεί κάτι άλλο, τότε ο Υπουργός θα πρέπει θα να πάει σπίτι του, όπως το έχει δηλώσει. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να φτιάξουμε πραγματικά ένα σύστημα υγείας που να έχει εφημερεύοντα νοσοκομεία ουσία σε όλες τις ειδικότητες του κορμό, όπως χρειάζεται να φτιαχτεί των Αγίων Αναργύρων ή του Βορειοανατολικού Μπλοκ που είναι Πεντέλη, Αμαλία Φλέμψης, Μανόβλιο, ή μαζί και οι Παπάδες και το ΚΑΤ. Άρα λοιπόν, εάν φτιαχτούν τα νοσοκομεία κορμός που θα εφημερεύουν πραγματικά και ολοκληρωτικά σε όλες τις ειδικότητες, εφόσον ενισχυθούν αυτά τα νοσοκομεία και γύρω από αυτά μια πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία σαφέστατα δεν θα δίνει το δικαίωμα να πάει ο άλλος στο νοσοκομείο για ένα ψιλοπίδημα, αλλά για εκείνον ο οποίος χρειάζεται, μπορεί αυτό να βοηθήσει και να ενισχυθεί μέσα από αυτές τις πρακτικές. Nice. Εμείς εδώ είμαστε να βοηθήσουμε πραγματικά, διότι αν ήταν εντάξει τα πράγματα στο σύστημα υγείας, δεν θα μιλούσαμε ούτε για αλλαγές, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Το εύκολο θα έλεγε κανείς είναι να πάρει προσωπικό ή να πάρει γιατρούς ή να πάρει νοσηλευτές, κάτι όμως που σύμφωνα με την εθνική επιταγή δεν μπορεί να γίνει. Άρα αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι το σπηλιοπούλιο που είχε 30% πληρότητα να μην διατηρείται πλέον ως νοσοκομείο, να μπορεί να γίνει ένα αστικού τύπου κέντρο υγείας ή εν διάρκει περιπτώσει ένα νοσηλευτήριο χρονίων πατήσεων, και κάποιες τέτοιες αλλαγές θα μπορέσουν ενδεχομένως να βελτιώσουν την όλη εικόνα. Μακάρι. Να σας ρωτήσω, κύριε Πατούλη, και κάτι για τα νησιά μας. Πριν από 3-4 μήνες σας ακούσαμε πολύ προβληματισμένο ότι τα νησιά μας δεν είχαν γιατρούς. Και το παρακολουθούσαμε το θέμα και από το Καστελόριζο κάποια στιγμή μάθαμε ότι στη μέση του καλοκαιριού πήγε γιατρός από εκεί που είχαν κάποιον ανά δεκαήμερα από τη Ρόδο. Θέλω να σας ρωτήσω, είχαμε κάποια πρόοδο, γιατί ήσασταν ιδιαίτερα ανήσυχος το Μάιο και λέγατε ότι αυτό αφορά και τον τουρισμό μας, βέβαια, τα 17 εκατομμύρια που περιμέναμε. Όταν τα νησιά μας μοιραία καταφεύγουν στην αεροδιακομιδή, η οποία στοιχίζει πολύ περισσότερο από ότι ο μισθός ενός γιατρού, που αντί να προσλαμβάνεται στα νησιά μας, φεύγει για τη Γερμανία. Αυτό που είπατε και πριν από λίγο. Τι έγινε με αυτό το πράγμα, είχαμε πρόοδο? Ακούστε, θα έλεγα είχαμε μία πολύ μικρή πρόοδο.
Καταρχήν στο Καστελόριζο, και οφείλω να το πω, υπήρξε άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού τότε από εξειδικευμένο γιατρό, κυρία Καρατσάμια, πνευμονολόγο, όπου συμβολικά και ο Υπουργός μετέβη εκεί και εμείς, αν θέλετε, επειδή το είχαμε υιοθετήσει το πρόβλημα. Εκεί πράγματι υπάρχει γιατρός, ήδη προωθείται και ένας γενικός γιατρός για να μεταβεί εκεί, οπότε θα λέγαμε ότι το νησί θα έχει μια αρκετά ολοκληρωμένη έτσι, περίπτωση. Υποστήριξη ιατρική. Υποστήριξη. Και είχαν και 350 ακριβώς, παιδιά χωρίς παιδίατρο. Θυμάμαι τα δικά σας λόγια, γι' αυτό το λέω. Ακριβώς, το επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαι πολύ σαφής, τα υπόλοιπα νησιά ακόμα βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Δηλαδή, ενώ το Καστελόριζο, έτσι και συμβολικά το λέω με την έννοια της εγκύτητας με την Τουρκία, ναι, όπως τα άλλα νησάκια, τα οποία όπως πολύ σωστά λέτε, παραδείγματος χάρη στην Πάτμο με 800 παιδιά ή σε άλλα σημεία με περισσότερα παιδιά, δεν υπήρχαν παιδεία, δεν υπήρχαν κλινικοί γιατροί. Είναι σαφές ότι εδώ έχουμε κάνει εμείς την πρόταση στο Υπουργείο να υπάρχει μια προσπάθεια μοριοδότησης και γενικά να υπάρχει μια διαδικασία νομοθετική όπου να δίνει το δικαίωμα σε νέους γιατρούς εξειδικευμένους να πηγαίνουν σε αυτά τα νησιά, διότι θα σας πω, παίρνουν 850 ευρώ για 365 μέρες το χρόνο, ενώ να εφημερεύουν ουσιαστικά 24/24 και θέλουν 1.000 με 1.200 ευρώ να κατοικήσουν, να ξοδέψουν. Άρα κανείς δεν πάει. Βέβαια. Από αυτή την έννοια θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις ώστε και κάποια κίνητρα. Κάποια κίνητρα, ακριβώς, κύριε Θεοφάνου, κύριε Καρέν, ώστε να μπορέσουν πραγματικά να πάνε νέοι συνάδελφοι που καταλήγουν, αντί να δώσουν την ιατρική τους δυνατότητα, να τη δίνουν στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, εξελιχθέντας δηλαδή τους επιστήμονές μας, και με αυτόν τον τρόπο να μην έχουμε γιατρούς στα σημεία της Ελλάδος, τα οποία τα έχουν ανάγκη. Ωραία. Πόσοι γιατροί μας έχουν πάει στη Γερμανία, κύριε Πατούλη, τα τελευταία χρόνια? Αυτή τη στιγμή, επειδή έτυχε πριν 1,5 μήνα να βρίσκομαι στη Γερμανία και μάλιστα είδα και μελέτησα όλα το σύστημα υγείας της Γερμανίας για να δω ακριβώς και στην πρώτη βάθμια και δεύτερη βάθμια και τρίτη βάθμια βρίσκονται πώς λειτουργούν, αλλά και πόσοι γιατροί βρίσκονται. Αυτή τη στιγμή υπολογίζονται ότι φτάνουν περίπου στις 7.500 πλέον Έλληνες γιατρούς. 7.500 Έλληνες δικοί μας γιατροί στη Γερμανία? Δικοί μας. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Ναι, πολλά μέρη. Και τα νησιά μας είναι χωρίς γιατρό. Ναι, ακριβώς. Και για να πάνε παίρνει 850 ευρώ και αυτό το κρατώ που μου λέτε. 1.200 ευρώ. 850 ευρώ. 850. Σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να βάλει και από την τσέπη του για να κάνει. Για να μπορέσει να ζήσει. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να δίνει ένα κατάλημα στο γιατρό και ο γιατρός να έχει μια μοριοδότηση εφόσον πάει σε αυτά τα νησιά και το Υπουργείο να ενισχύσει με κάποιο τρόπο περισσότερο την δυνατότητα του να δώσει κίνητρα σε αυτόν τον γιατρό. Ωραία. Αυτά λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν. Διαφορετικά θα έχουμε Ευρώπη με Έλληνες γιατρούς και Ελλάδα χωρίς γιατρούς. Χωρίς γιατρούς. Λοιπόν, έτσι να κλείσουμε το ιατρικό κομμάτι, και επειδή είστε και με άλλη ιδιότητα ως δήμαρχος, να σας πω, αισθάνεστε βλαχοδήμαρχος, είστε από κάποιο χωριό? Κοιτάξτε, μακάρι να να γελάσουμε και λίγο, να αλλάξουμε έτσι το ύφος. Μακάρι να ήμουν από κάποιο χωριό, γιατί θα είχα και ένα μέρος κι εγώ, έτσι όπως πηγαίνουμε στο Ήπεθρο. Αλλά αισθάνεστε βλαχοδήμαρχος λίγο, όσο πατάει γάτα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι είστε βλαχοδήμαρχοι. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι, κοιτάξτε, ένας πολιτικός που λέει πολλά, ενδεχομένως να κάνει και ατυχείς, κατά την άποψή μου, πολιτικές απόψεις να έχει. Διότι πώς αλλιώς κανείς να πει, όταν μιλάει για βλαχοδήμαρχους, να μιλήσουμε για βλαχοπολιτικούς, να μιλήσουμε για βλαχοδήμαρχους. Όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη, αισθάνομαι ως βλαχομαμά. Υπερήφανη. Ως βλαχομάνα, λέει, αισθάνομαι, γιατί έχω βλαχοδήμαρχο γιο. Βλαχομάνα και υπερήφανη βλαχομάνα, γιατί θεωρώ τους βλάχους μία ράτσα πάρα πολύ γερή και που μας τιμάει. Έτσι, η κυρία Πακογιάννη τα είπε όλα μόνο με αυτό που είπε. Ναι, ναι. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αφήσουν στις κομματικές τους αντιπαραθέσεις την τοπική αυτοδιοίκηση στην ανεξαρτησία και στην προσπάθεια που κάνει. Θα σας έλεγα, η τοπική αυτοδιοίκηση διάγει ένα μεγάλο αγώνα με το να μην δίνει το κράτος αυτά που του οφείλει, μειώνοντας κατά 65% και 70% τους πόρους και δίνοντας, λύνοντας ή προσπαθώντας να λύσει προβλήματα που έχει ο κάθε πολίτης, είτε κοινωνικά είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα ας αφήσουν
την αυτοδιοίκηση στον πόνο της, να παλέψουν. Εξάλλου οι δήμαρχοι είναι εκλεγμένοι με την απόλυτη πλειοψηφία του πληθυσμού για να μπορέσει να διοικηθεί κάποιος. Έτσι, άρα δεν έχει εκλεγεί μέσα από ένα κόμμα, έχει εκλεγεί μέσα από το σύνολο των πολιτών, την πλειοψηφία του συνόλου των πολιτών. Και υπό αυτή την έννοια, κάποιο σε διάφορε περιπτώσει, σε οποιοδήποτε επίπεδο, όποιο επάγγελμα και να κάνει, ό,τι πολιτικό και να είναι, εάν κάπου είναι νευτό, άλλο πράγμα είναι να αφαιρείται η δυνατότητά του και να τον αποσύρουν, και άλλο πράγμα είναι να ισοπεδώνουν αυτό που έλεγα και πριν για του γιατρού, που έγινε μέσα από πολιτικέ πυρουέτε. Αντιχαρακτήριζε δηλαδή μια τέτοια πυρουέτα κι αυτό, δίνοντα έτσι μια προσπάθεια συσπήρωσης εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μια και το είπατε αυτό, που φτάνουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές γύρω στο Μάιο του 2014, μαγειρεύονται κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, οι δήμαρχοι σε ένα ψηφοδέλτιο, οι δημοτικοί σύμβουλοι σε άλλο ψηφοδέλτιο. Αυτό ήταν σαν φήμη στην αρχή. Τώρα έχει μεγαλώσει αυτή η φήμη, έχει γίνει πιο πραγματική. Ποια είναι η δική σας άποψη? Αν συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζετε θα είναι πολύ δημοκρατικό αυτό? Για σας καλύπτει δηλαδή αυτό τα δύο ψηφοδέλτια, στο ένα οι δήμαρχοι, στο άλλο οι δημοτικοί σύμβουλοι? Κοιτάξτε, έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους σε όλα τα πράγματα. Είναι σαφές ότι αυτοί που τα μαγειρεύουν, ας μην αφήνουν να φεύγουν και να διαρρέουν πράγματα. Καλύτερα είναι να γίνονται μέσα από τα συλλογικά μας όργανα συζητήσεις, ουσίας, όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσει να προκύπτει και κάτι θετικό για την ελληνική κοινωνία. Διότι δεν έχει αξία ποιο είναι το ψηφοδέλτιο, είναι αξία με ποιο τρόπο θα μπορέσει κανείς να διοικήσει με τον καλύτερο δημοκρατικότερο τρόπο, εφόσον βρεθεί σε ένα αξίωμα. Αυτό το σύστημα πώς το βλέπετε, αν εφαρμοστεί? Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί? Θα υπάρξει πρόβλημα στο δήμαρχο? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω κατά την άποψή μου ότι προωθεί τις προσωπικότητες σε μια τοπική κοινωνία που μπορεί να υπερέχουν στο επίπεδο του ονόματος και ελευθερώνει τη δυνατότητα την κομματική να την εκφράσει κανείς στους δημοτικούς συμβούλους. Μάλιστα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο μάλλον εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες όπως την Ιταλία. Ναι. Νομίζω όμως ότι μάλλον φήμη είναι ακόμα. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ κοντά ο Μάης, εάν προλάβει κανείς να νομοθετήσει κάτι τέτοιο. Ναι. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι κανείς αξίζει τον κόπο να το παρακολουθεί. Άρα θα κάνετε κουβέντα μαζί με τη ΓΕΔΕ? Θεωρώ ότι οφείλουμε να κάνουμε κουβέντα, διότι επαναλαμβάνω. Γιατί έχω ακούσει αρκετούς δημάρχους οι οποίοι είναι de facto όχι. Ότι δεν το θεωρούν τόσο δημοκρατικό όσο το προηγούμενο σύστημα. Ότι, και συγγνώμη που το λέω επειδή το συζητάνε τώρα, ναι. Εμένα δεν μου αρέσουν να συζητώ ψιθύρους. Με ενδιαφέρουν όποιος έχει οτιδήποτε να παρουσιάσει πολιτικά σε επίπεδο αλλαγών, ναι. Να κάτσουμε κάτω, να δούμε γιατί το σκέφτεται, τι περισσότερο μπορεί να παρουσιάσει στο επίπεδο της δημοκρατικότητας απέναντι στο λαό και από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορεί να ισχύσει. Ωραία. Αυτό εμένα με θα κατέβετε δήμαρχος? Ναι, βέβαια. Θεωρώ ότι, θα σας πω το εξής, επειδή υπάρχουν εν εξελίξει κάποια έργα και σύμφωνα με τους συνεργάτες αλλά και τον κόσμο τον οποίο συναστρέφομαι θέλουν να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας από κοινού, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, εφόσον με επιλέξει νέο ο κόσμος, θα βρίσκουμε κοντά. Ωραία. Με αυτό να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε. Για την φιλοξενία στην εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.